Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Ελπίζω το βίντεό μου να σας βρίσκει καλά όλους και όλες, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Να περνάτε καλά, να περνάτε όμορφα. Είναι ένα ιδιαίτερο ρίξιμο το οποίο θα κάνουμε. Πρωτού ξεκινήσουμε όμως και σας εξηγήσω 2-3 πραγματάκια. Να σας πω ότι το όνομά μου είναι Ακάς, είστε στο κανάλι Ακασταρό. Για τους καινούριους κυρίως ή πάλι το ξέρετε. Και εδώ πέρα κάνουμε πολύ όμορφα και ιδιαίτερα ρηξίματα, αστρολογικές αναλύσεις, αριθμολογικές αναλύσεις, αναλύσεις με ρούνους, με ταρό και τα λοιπά. Μην ξεχνάτε επίσης, υπάρχει και το site μου, το akastaro.gr. Μπορεί κάποιος να το googlάρει, δηλαδή να γράψει είτε με τα λατινικούς χαρακτήρες είτε με ελληνικούς. Γράψε Akastaro, θα σε βγάλει στο site μου. 5 δωρεάν υπηρεσίες, κυρίως 3 κάρτες, μία κάρτα της ημέρας και γενικότερο για γενικότερες υποθέσεις, αριθμολογικό προφίλ, chat με τον Ακάς και φυσικά το online μαντίο. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε να κάνουμε. Σήμερα υπάρχει λοιπόν ένα πολύ ιδιαίτερο ρίξιμο το οποίο έχει γίνει μετά από πάρα πολύ σχεδιασμό και σκέψεις και οργάνωση και χαρτί και στυλό κτλ. Και ψάξιμο φυσικά. Λοιπόν, καλώς εχόντων των πραγμάτων αυτό θα κάνουμε κάθε μήνα. Κάθε μήνα θα κάνουμε μία αναζήτηση στις πύλες, είτε αριθμολογικές είτε αστρολογικές πύλες κάθε μήνα, διότι ναι, υπάρχουν τέτοια πράγματα, στα οποία εντάξει. Υπάρχουν αρκετές, αλλά θα επιλέγω εγώ για κάποιο λόγο και θα τις αναλύουμε μαζί με διαφορετικά παράξενα ρηξίματα. Το σημερινό ρηξίμο λοιπόν έχει να κάνει με ένα αρχαίο ρηξίμο, πανάρχαιο αιγυπτιακό ρηξίμο, στο οποίο με αυτό το ρηξίμο θα είναι το εξής. Θα είναι διάλεξε μια κάρτα, θα είναι το ρηξίμο, θα λέγεται το ρηξίμο του Ankh. Το Ankh είναι αυτό εδώ πέρα το σύμβολο. Πάνω σε αυτό το σύμβολο, το αρχαίο αιγυπτιακό σύμβολο που είναι πανάρχαιο, θεραπευτικό. Όπως βλέπετε, ο σταυρός υπάρχει εδώ και πάρα πολλές χιλιάδες χρόνια γενικότερα στην ιστορία μας, ας το πούμε. Αυτό είναι ιδιαίτερο αιγυπτιακό σύμβολο, το οποίο αν το αναζητήσετε, δεν θα σας πω περισσότερα πράγματα για να μην μεγαλώσει το βίντεο, ψάξτε το, βρείτε το όσοι θέλετε, αναλύστε το, δείτε τι σημαίνει. Έχουν γραφτεί ολόκληροι τόμοι βιβλίων για το τι σημαίνει αυτό το σύμβολο και το τι υπάρχει και τι συμβολισμούς και τι καθρέφτισμα κτλ. Κτλ. Γίνεται. Και θα αναλύουμε πύλες, φίλες και φίλοι, αστρολογικές ή αριθμολογικές πύλες. Η πύλη συγκεκριμένη που επέλεξα έχει ανοίξει στις 15 Ενάτου και έχει διάρκεια μέχρι τις 30 Δεκάτου του 2021. Επηρεάζει φυσικά όλα τα ζώδια, επηρεάζει φυσικά όλα τα ζώδια και τους οροσκόπους, ας το πούμε έτσι. Και έχει να κάνει λοιπόν, είναι στην μηδενική μοίρα, γι' αυτό το επέλεξα, μηδενική μοίρα λοιπόν είναι τα καινούργια ξεκινήματα. Και η μηδενική μοίρα έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι δίνει πάρα πολύ ενέργεια. Ο Άρης λοιπόν στον ζυγό δίνει πολύ ενέργεια, πολύ ένταση, πάρα πολύ δύναμη και φυσικά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ερωτισμός, επανασυνδέσεις, σχέσεις, ενέργεια που διαφοροποιείται, ευγένεια ή και τσακωμή όμως. Επηρεάζει πάρα πολύ τα τέσσερα πραγματικά ζώδια, κρύους, καρκίνους, ζυγούς και εγώκερους. Έχει να κάνει με τη διπλωματία, έχει όμως να κάνει και με τον τζακωμό. Έχει να κάνει με την αποφασιστικότητα, έχει να κάνει και με την αναποφασιστικότητα, έτσι. Ο Άρης έρχεται μέσα από πολλή ενέργεια, πολύ μεγάλη ένταση ενέργειας, όπου μπορούμε αυτή την ενέργεια να την καναλιζάρουμε και να την εκμεταλλευτούμε. Λοιπόν, και με το άνοιγμα αυτό που θα κάνουμε θα δείτε. Μία ακόμα να κάνω, πρωτού ξεκινήσουμε, μία ακόμα νήξη. Τι σημαίνει ενέργεια, και θέλω να το λέω αυτό στα βίντεο για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Τι είναι ενέργεια, λέμε ενέργεια και λέμε ενέργεια και λέμε ενέργεια κτλ. Η ενέργεια έχει διάφορες διαστάσεις. Είναι υλική. Ναι, ακούγεται πολύ παράξενο. Είναι ύλη. Ό,τι αισθανόμαστε, ό,τι μας διαπερνά είναι ύλη. Και όντως η ενέργεια είναι ύλη. Να σας πω ένα παράδειγμα. Όσο παραδείγματος χάρη πιο ζεστό είναι το σώμα, παραδείγματος χάρη μας πιάνει ένας άνθρωπος αγκαλιά και το σώμα του φλέγεται, ή όταν είμαστε με την κοπέλα μας ή με τον δικό μας ή αυτά, ή σε καταστάσεις αγάπης, υπάρχει χημεία, ηλεκτρισμός, ένταση, κάψιμο. Εντάξει, αυτό είναι ένα είδος ενέργειας. Θα σας δώσω όμως και κάτι άλλο. Ενέργεια, γιατί πολλές φορές μπερδευόμαστε και λένε η ενέργεια που έρχεται από τα άστρα, το ένα, το άλλο. Ενέργεια σημαίνει πληροφορία. Μνήμη και πληροφορία. Πώς, πάνω σε χάρη, αυτό το ρήξιμο θα σας επηρεάσει εσάς ενεργειακά σε επίπεδο πληροφορίας και μνήμης.
Δηλαδή, πώς θα σας βοηθήσει, τι θα σας μείνει στη μνήμη σας, στο μυαλό σας. Όλο αυτό είναι ενέργεια η οποία έρχεται και κάθεται και καταγράφεται μέσα στο μυαλό σας. Έτσι, πάρα πολύ απλά. Βεβαίως, η ενέργεια δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά που σας λέω εγώ, είναι και άλλα πράγματα, αλλά σας τα απλοποίησα για να καταλάβετε τι γίνεται. Πρωτού ξεκινήσουμε λοιπόν, θα κάνουμε ένα ακόμα πραγματάκι. Ξεκινάμε για να μην έχουμε, να μην σας καθυστερώ άλλο, για να κάνουμε το διάλεξε μια κάρτα. Στην πύλη λοιπόν, στη μηδενική μοίρα των νέων ξεκινημάτων, που είναι μια θετική αποτύπωση, μια θετική αποτύπωση λοιπόν, που σημαίνει νέα ξεκινήματα, ενέργεια, είναι καλή γενικότερα μοίρα αυτή και μας βοηθάει στο νέο, στο καινούριο και στην αποφασιστικότητα και με ενέργεια προχωράμε μπροστά. Πολύ ωραία, λοιπόν, με νέες κάρτες, αυτές είναι Lenormand, ανοίγω τώρα το ρίξιμο, για να έχουμε ένα άνοιγμα στο οποίο έχει να κάνει με πολύ 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 καλή θετική αποτύπωση. Αυτό το οποίο έχει πέσει είναι μια πολύ ιδιαίτερη κάρτα, είναι Lenormand, είναι οι ιδιαίτερες κάρτες Lenormand αυτές, που μας μιλάει για το τυχερό, ας το πούμε, τριφύλι, στο οποίο, για την τύχη δηλαδή, στο οποίο μας λέει ότι να είσαι ευχαριστημένος, ευχαριστημένη προς τις ανώτερες πνευματικές δυνάμεις για ό,τι έχεις αυτή τη στιγμή και ό,τι έρχεται αυτή τη στιγμή, έτσι. Για κάποιο λόγο γίνονται όλα αυτά εδώ πέρα. Παρ' όλα αυτά όμως είναι μια κάρτα τυχερή, είναι μια κάρτα όμορφη, είναι μια κάρτα η οποία δίνει, μάλλον δείχνει τη χαρά και επίσης εδώ πέρα δείχνει και το ζευγάρι το οποίο συμφωνεί, έχει έρθει σε μια συμφωνία. Πόσο ζυγός φαίνεται ότι είναι αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν ανοίγουμε το ρίξιμό μας, το 4 κάρτες, και θα σας εξηγήσω τώρα για το 4 κάρτες, θα το βάλω και αυτό εδώ πέρα το ωραίο το σύμβολο να φαίνεται εδώ, τις 4 κάρτες, για να εξηγήσουμε εδώ πέρα και να προχωρήσουμε μετά στην όμορφη ανάλυση μας. Υπάρχουν, όπως θα δείτε, βέβαια, το έχω κάνει καθαρά αιγυπτιακό, 4 πυραμίδες. Λοιπόν, να πάρω και τα χαρτάκια τα μικρά, να το τοποθετήσω εδώ και να δείτε μαζί, γιατί είναι πρώτη πυραμίδα, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη. Πρώτη πυραμίδα λοιπόν, μάλλον να το φέρω διαφορετικά με τα χαρτάκια για να είναι καλύτερο, να τη δείτε στο φως, έχει σύμβολα πάνω, αυτή είναι η πρώτη. Να το δείτε εδώ, στο φως έχει σύμβολα, είναι η πυραμίδα με σύμβολα, αν σας κάνει κλικ. Η δεύτερη πυραμίδα είναι η κλασική πυραμίδα, καθαρά κλασική πυραμίδα, αν σας κάνει, σε όποιον κάνει κλικ, για να αναλύσουμε και την πύλη που ανοίγει. Η τρίτη πυραμίδα είναι καθαρά πυραμίδα με φως, μπλε. Φωτισμένη, μάλλον η πυραμίδα φωτισμένη με φως μπλε. Ωραία. Και η επόμενη πυραμίδα είναι με κρύσταλλο και με ένα σύμβολο στη μέση. Ποια είναι αυτή η πυραμίδα η οποία εσάς σας ελκύει περισσότερο? Εγώ θα μαζέψω, να τα βάλω στη σειρά, θα μαζέψω και αυτό εδώ πέρα για να ξεκινήσουμε να κάνουμε το ρίξιμό μας, το οποίο θα είναι πάνω. Στην πύλη του Σεπτεμβρίου που έχει ανοίξει από τις 15 Νάτου με τον Άρη στο ζώδιο του Ζυγού, στη μηδενική μοίρα που σημαίνει τα νέα ξεκινήματα, σημαίνει ότι έχει κάτι αρχίσει, το οποίο κάτι μπορεί να διαρκέσει, να υπάρχει μια σταθερότητα, έτσι. Πολλές φορές είναι η αρχή μιας σχέσης, μπορεί να είναι όμως και μια ολοκλήρωση κάποιων πραγμάτων και θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το ρίξιμο, το αρχαίο αιγυπτιακό ρίξιμο. Όσοι επιλέξατε λοιπόν την πρώτη πυραμίδα, εγώ θα επιλέξω να σας πω κάτι, την τελευταία πυραμίδα, την τέταρτη πυραμίδα. Όσοι επιλέξατε λοιπόν την πρώτη πυραμίδα, τι βάζω εγώ εδώ πέρα, είναι με τα σύμβολα και έρχονται οι καθαρά αιγυπτιακές κάρτες για να κάνουμε το πολύ ιδιαίτερο αυτό ρίξιμο. Αυτό που θα κάνω όμως είναι να κάνω χώρο για να έχουμε, να μπορέσουμε να κάνουμε χώρο. Ωραία, ας πάει πιο πέρα ο κρύσταλλος λίγο, να ανακατέψω. Και λέγεται λοιπόν αυτό το ρίξιμο του Ankh. Είναι αιγυπτιακό. Θα το δείτε, είναι πανάρχαιο αυτό το ρίξιμο. Δεν είναι μοντέρνο, ας το πούμε. Πανάρχαιο ρίξιμο.
Θα σας κατευθύνω εγώ, πολύ δυνατό, πολύ όμορφο, ελπίζω να σας αρέσει και κάθε μήνα μα είναι θα κάνουμε τέτοια παράξενα πράγματα, να αναλύουμε τις πύλες, πώς μας επηρεάζει και τι συμβαίνει. Εντάξει φίλες και φίλοι, θα κόψουμε για να κάνουμε μια νοητή πυραμίδα. Ωραία. Και ξεκινάμε. Πρώτο χαρτί λοιπόν έχει να κάνει τι είναι σημαντικό για σένα. Κάτι που είναι σημαντικό για σένα. Λοιπόν. Μισό λεπτό. Κάτι που είναι σημαντικό για σένα. Και αυτό που είναι σημαντικό για σένα, δεν μετράω τις ανάποδες κάρτες, μετράω μόνο όρθιες κάρτες, είναι ο υπότης πεντάκτηνο. Το σημαντικό για σένα είναι να προχωρήσεις, το σημαντικό για σένα είναι η οικονομική άνεση, το σημαντικό για σένα είναι η ασφάλεια, το σημαντικό για σένα είναι να έχεις στη ζωή σου αποστολή, ένα στόχο, μια κατεύθυνση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι σου δίνει ζωή και κίνηση. Ξεκινάμε με μια πάρα πολύ όμορφη, ισχυρή, δυνατή κάρτα. Στη συνέχεια είναι να δούμε τι σημαντικό υπάρχει σαν το καθρέφτισμα. Για να δούμε λοιπόν φίλες και φίλοι, ένα καθρέφτισμα εδώ. Ναι, είναι το ίδιο πράγμα, το ίδιο ερώτημα, αλλά έρχεται εδώ πέρα λοιπόν το 7 ξυφών. Το 7 ξυφών έρχεται να μας μιλήσει και δείτε εδώ και το συμβολάκι που κάνουμε, έτσι, το σύμβολο που είναι αυτό εδώ πέρα. Το 7 ξυφών δεν θεωρείται καλή κάρτα στα ταρό. Έχει όμως μία διφορούμενη σημασία. Επειδή είναι ο αριθμός 7, ο αριθμός 7 πάντα σημαίνει πνευματικότητα και ευλογίες. Εδώ το 7 σημαίνει η προδοσία. Αυτό λοιπόν που σας απασχολεί και είναι ένα καθρέφτισμα ιδιαίτερο, είναι εκεί που πηγαίνετε, μην χάσετε την πνευματικότητά σας ή μην χάσετε, να το πω έτσι, την αποστολή σας ή μην χαθείτε ή μην προδοθείτε από τις καταστάσεις, από την τύχη, τη μοίρα, το πεπρωμένο, τους ανθρώπους. Ο αριθμός 7 μας μιλάει για πεπρωμένο. Ο αριθμός 7 μας μιλάει για τύχη, ο αριθμός μας μιλάει για μοίρα, άσχετα αν κάποιος πιστεύει ή όχι. Εδώ έχει να κάνει όμως ότι μπορεί αυτός εδώ είτε να ευλογηθεί, είτε όμως και να προδοθεί. Μην ξεχνάτε, Άρης στο ζυγό, έχει πέσει και εδώ και το ζώδιο του ζυγού, γιατί είναι τα ξύφη που σημαίνουν αέρας και είναι μια κατάσταση λίγο ή θα κρατηθούν οι ισορροπίες ή όχι. Το λέω λίγο γενικά, διότι εξαρτάται από τον άνθρωπο. Κάποιοι από εσάς είστε άνθρωποι που θα θέλετε να κρατήσετε ισορροπίες, κάποιοι άλλοι όχι. Κάποιοι άλλοι μπορεί και να μην κάνετε τίποτα. Έτσι, λέω κάποια σενάρια. Ωραία λοιπόν. Αυτή η πύλη λοιπόν σας δίνει πολύ σημαντικά μηνύματα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε τώρα αιτίες. Αιτίες για το επόμενο, σας είπα, χρονικό διάστημα μέχρι τον Οκτώβριο συγκεκριμένα. Μέχρι τον Οκτώβριο στις 30 δεκάτου. Για να πάμε μία αιτία. Μία αιτία λοιπόν που έχουμε εδώ πέρα είναι μία βασίλισσα. Μάλιστα, μία βασίλισσα και εδώ πεντάκτηνο. Άρα έχουμε αρκετές επιρροές, ισχυρές επιρροές όσον αφορά στο κομμάτι της ύλης, της υλοποίησης, της φροντίδας αλλά και της υπομονής. Ακούγεται ίσως λίγο κλισέ, αλλά για το επόμενο διάστημα θα χρειαστεί αρκετή μάλλον από την υπομονή σας προκειμένου να πετύχετε τους στόχους τους οποίους μάλλον εσείς θέλετε. Το επόμενο είναι καθρέφτισμα. Είναι ένα καθρέφτισμα. Το ίδιο πράγμα. Είναι οι αιτίες εδώ που έρχονται στη διαδρομή σας και έχουμε ένα άλλο 4 πεντακτηνοβιών πεντάκτηνα λοιπόν. Αυτό σημαίνει χρειάζεστε αρκετή γύρωση, δηλαδή να είστε προσγειωμένοι στη γη. Το 4 πεντάκτημα αυτό εδώ πέρα κάνουν ένα πολύ καλό καθρέφτισμα και μιλάνε για το κομμάτι της ανασφάλειας. Μιλάνε για το κομμάτι της εξέλιξης, της επαγγελματικής, της οικονομικής και για το πώς εσείς μπορείτε να ενισχυθείτε στο οικονομικό περισσότερο κομμάτι. Το επόμενο λοιπόν είναι σκέψεις, αντίληψη. Σκέψεις, αντίληψη, τι σκέφτεστε, τι περνάει από το μυαλό σας, ποιοι είναι οι προβληματισμοί σας. Και είναι ένα-δύο μπαστούνι, να και η ενέργεια. Μάλιστα, ένα-δύο μπαστούνι. Το δύο μπαστούνι δεν είναι κακό. Το δύο μπαστούνι όμως μας μιλάει και για δοκιμασίες.
Το δύο μπαστούνι μας μιλάει να έχουμε την αντίληψή μας ανοιχτή για να δούμε τις ευκαιρίες που μπορεί να έρθουν. Τα μάτια μας ορθάνυχτα. Αν λοιπόν εσείς που αναζητάτε, προσέξτε τώρα πόσο όμορφα ταιριάζει, εσείς λοιπόν που αναζητάτε την οικονομική ενίσχυση, δουλειά, αλλαγή εργασίας ή και καινούργια εργασία, έτσι, ή και έβρεση κτλ. Με ενέργεια, με δυνατή ενέργεια, με επιμονή, αλλά και με υπομονή, θα κατευθύνετε τη σκέψη σας για να σας οδηγήσει η αντίληψή σας εκεί στο μονοπάτι που πρέπει να πάτε. Το δύο σημαίνει και συνεργασίες, σημαίνει και συναντήσεις με ανθρώπους. Πολύ καλό. Το επόμενο λοιπόν που έχουμε να ρίξουμε είναι συμπεράσματα. Από αυτό το ρίξιμο γενικότερα και από αυτές τις ενέργειες, τι είναι ένα συμπέρασμα που μπορούμε να βάλουμε να μας βοηθήσουν? Εκείνο άσος ξυφών, μάλιστα, αλήθειες. Τι θέλετε, φίλες και φίλοι? Θέλετε πρώτα απ' όλα αλήθειες, διαχωρισμός τι είναι ψέμα, τι είναι αλήθεια, δηλαδή στη σχέση είναι αληθινή ή είναι ψεύτικη, στις συνεργασίες είναι αληθινές ή ψεύτικες. Ο διαχωρισμός θα βοηθήσει εσάς για την ψυχική σας υγεία και την νοητική σας υγεία. Ο άσος ξυφών επίσης σημαίνει νέα πράγματα, νέα ξεκινήματα, με την ευλογία του Θεού, με δύναμη, είναι το ξύφος του Θεού εδώ, όμως το ξύφος του Θεού πολλές φορές δεν είναι και τόσο ευχάριστο. Και ο λόγος είναι ότι ο Θεός έχει, να σας το πω έτσι, ή το σχέδιο ζωής του ανθρώπου αν θέλετε, ή η μοίρα το πεπρωμένο, ή τύχη, ή ο Θεός αν θέλετε, έχει σχέδια τα οποία πολλές φορές αυτά τα σχέδια μπορεί να φέρει αυτό το ξύφος που κόβει την αλήθεια, μπορεί να φέρει και καταστάσεις που είναι λίγο δύσκολες για μας και να μας πονέσουν. Στη συνέχεια είναι ποιο είναι το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα, ποιο είναι το επόμενο βήμα που χρειάζεται κάποιος να κάνει, και είναι το τρία μπαστούνι. Πολύ ωραία. Το τρία μπαστούνι είναι μια από τις πολύ θετικές κάρτες, είναι μια πολύ θετική αποτύπωση που μετά από αυτές τις δυσκολίες, σαν συμπέρασμα που λέμε ότι ναι, η ζωή είναι δύσκολη, η ζωή έχει δυσκολίες, έχει εμπόδια, αυτό είναι μια διαπίστωση. Μετά από αυτή τη διαπίστωση όμως έρχεται το τρία μπαστούνι για να σου εκφράσει τη χαρά, την ενέργεια, για να σου εκφράσει το πήγαινε, για να σου εκφράσει μην τα παρατάς, για να σου εκφράσει την τριαδικότητα κιόλας του Θεού εδώ και για να σου εκφράσει και την πνευματικότητα και την ενέργεια και το αιώνιο πυρ. Πώς όλα όμορφα έρχονται και ταιριάζουν. Το επόμενο που έχουμε να κάνουμε, ποιες είναι οι εκπλήξεις που έρχονται στη διαδρομή σου. Εκπλήξεις λοιπόν. Οι εκπλήξεις οι οποίες έρχονται είναι πάλι ξυφών εδώ πέρα και είναι ο ακόλουθος ξυφών. Μάθε σου λέει εδώ. Μάθε ό,τι μπορείς να μάθεις. Να μπορέσεις να φέρεις στη ζωή σου γνώσεις σε πολλά πράγματα. Κυρίως σε πνευματικά θέματα. Αν θες μπορείς να γράψεις, αν θες κράτα ημερολόγιο, αν θες μπορείς να φτιάξεις τις γνώσεις σου. Το άλλο όμως που έχει να κάνει επίσης είναι ότι βλέπω προς το μέλλον που έρχεται, σαν μια έκπληξη δηλαδή, ποια είναι η έκπληξη εδώ πέρα, που έχει να κάνει με την αναποφασιστικότητα και έχει να κάνει λίγο με το περίμενε. Δηλαδή εδώ αυτή η ενέργεια είναι κάτσε πρώτα να μάθω, να δω τι συμβαίνει και μετά θα αντιδράσω. Πολλές φορές στη ζωή όμως δεν είναι τέτοιες οι καταστάσεις. Και αυτό είναι που θέλει να σου πει εδώ αυτό το χαρτί και να σου πει ότι ξέρεις, κοίταξε να δεις, ναι, το φέρω εδώ για να μην σφεγγίζει λίγο στο φως, να μην λαμπυρίζει, αλλά πολλές φορές στη ζωή μπορεί να χρειαστεί να γίνουμε και λίγο πιο όχι επιθετικοί, πιο ισχυρή, πιο στακάτη, πιο ok, έχω τη δύναμη και δεν το επιτρέπω. Και όχι μία τόσο λίγο παθητική. Παρόλα αυτά όμως εδώ σημαίνει και νέες ιδέες. Αν θέλετε στη ζωή σας, στις σχέσεις σας παντού να προχωρήσετε ή να κάνετε, εδώ κάτι σημαίνει και να μου κατέβουν και κάποιες ιδέες. Κάπου μπορεί αυτό σαν κλειδί να σας βοηθήσει. Μην ξεχνάμε, έχουμε και Άρη στο ζυγό που βοηθάει. Λοιπόν, και το άλλο, το τελευταίο που θα ρίξουμε είναι το ένατο, η ένατη κάρτα είναι λοιπόν το αποτέλεσμα, το οποίο το αποτέλεσμα είναι το 8 μπαστούνι, είναι μια θετική κάρτα. Καλά νέα έρχονται εφόσον ακολουθήσεις όλα αυτά τα βήματα, επιτυχίες, καρμικές συνδέσεις, κάρμα, νέα ξεκινήματα, ναι, και μπορεί να υπάρχουν και επαγγελματικές επιτυχίες. Όταν λέω επαγγελματικές επιτυχίες, δεν εννοώ ότι ωραία, εντάξει, κάποιος θα βγάλει δισεκατομμύρια ή εκατομμύρια. Ναι, παίζει και αυτό, αλλά
Μιλάμε εδώ και γενικότερα για, επειδή μιλάμε για πολύ κόσμο τώρα αυτή τη στιγμή, μια επαγγελματική επιτυχία είναι κάποιος άνθρωπος φεύγει από μια δουλειά που δεν γούσταρει και πηγαίνει σε μια άλλη που γουστάρει τώρα και παίρνει και είναι ικανοποιημένος και με τα οικονομικά του. Έτσι, και αυτό θεωρείται μια από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες. Αυτό είναι λοιπόν όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, το πρώτο διάλεξε μια κάρτα με την πρώτη μας πυραμίδα. Τα μαζεύω λοιπόν τα χαρτιά για να προχωρήσω στη δεύτερη επιλογή. Ωραία. Είπαμε το γεπτιακό ρίξιμο, αρχαίο γεπτιακό ρίξιμο, λέγεται το ρίξιμο του Ανκ. Αν με ακούτε τώρα, δηλαδή κάποιος ο οποίος μπορεί, ξέρω εγώ, να βλέπει τώρα αυτό το πεδίο του βίντεο. Και πάμε τώρα στη δεύτερη επιλογή. Φεύγει αυτή η επιλογή, όταν τη βγάλω από εδώ. Η δεύτερη επιλογή είναι αυτή εδώ. Είναι η κλασική πυραμίδα. Καθαρά κλασική πυραμίδα. Κάποιοι προτιμούν τα κλασικά πράγματα, τα αναλύωτα πράγματα, τα αληθινά πράγματα όπως είναι, και την αφήνω εδώ πέρα, την καταθέτω για να δω, φαίνεται, μισό λεπτό, τέλεια φαίνεται εδώ, δεν φαίνεται και αυτό εδώ πέρα, και πάμε να κάνουμε τώρα την ανάλυση μας. Πύλη λοιπόν, η πύλη Άρη στο ζυγό από 15/9 έως 30/10 του 21, επηρεάζει όλα τα ζώδια, όμως είναι το διάλεξε μια κάρτα και αυτό το ρίξιμο είναι ένα αρχαίο ρίξιμο το οποίο βασίζεται στο σύμβολο του Ανχ. Είναι αυτό εδώ πέρα το σύμβολο. Κάθε μήνα θα ψάχνω εγώ να σας βρω κάποια πύλη που θεωρώ ότι έχει πολύ ενδιαφέρον σε συγκεκριμένες μοίρες, γιατί κοιτάμε για συγκεκριμένες μοίρες. Έτσι, οι πύλες ανοίγουν σε συγκεκριμένες μοίρες και να αρχίσουμε να κάνουμε όμορφες αναλύσεις με αυτό εδώ. Διάλεξε μια κάρτα με διαφορετικά ντεξ και με διαφορετικά στρωσήματα. Για να πάμε λοιπόν. Πρώτο, ξεκινάμε. Σημαντικό που είναι για εσάς. Κάτι σημαντικό το οποίο χρειάζεται εσείς να μάθετε αυτή την περίοδο. Λοιπόν, είναι το δύο μπαστούνι. Το δύο μπαστούνι έχει να κάνει με θέματα συνεργασίας, με θέματα, θα έλεγα, επικοινωνίας, ενεργειακά θέματα, συντονισμός. Δηλαδή, ταιριάζω με αυτόν, δεν ταιριάζω. Ταιριάζουν οι ενεργείες μας, δεν ταιριάζουν. Νιώθω αρνητική ενέργεια, αυτό. Και επίσης σημαίνει σχεδιάζω και για το μέλλον. Εδώ σημαίνει σχεδιάζω και για το μέλλον. Το επόμενο πάλι είναι το ίδιο ερώτημα, αλλά είναι ένα καθρέφτισμα κατά κάποιο τρόπο, στο οποίο, μάλιστα, είναι το 7 ξυφών, προδοσία και εσείς φοβάστε. Προδοσία, φοβάστε μέσα από τους ανθρώπους, είτε σε σχέσεις, είτε ερωτικές σχέσεις, είτε γάμο, είτε οικογένεια, είτε συνεργασίες, τους ανθρώπους οι οποίοι εσάς μπορούν να σας προδώσουν. Αυτό είναι ο φόβος σας, αυτό είναι το καθρέφτισμά σας. Εσείς λέτε ναι, εγώ να συνεργαστώ, αλλά ο άλλος όμως αν με προδίδει, αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Όμως, πάλι θα επαναλάβω κάτι εδώ, πάντα σε μία κάρτα υπάρχουν κυρίως θετικές αποτυπώσεις, υπάρχουν και αρνητικές. Εδώ είναι μία κυρίως θετική κάρτα, δεν σημαίνει ότι δεν έχει αρνητική αποτύπωση. Εδώ είναι κυρίως μία αρνητική κάρτα, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχει θετική αποτύπωση. Και η θετική αποτύπωση είναι οι ευλογίες. Και ο αριθμός 7 που σημαίνει και 7 γενναίες πίσω, χάρισμα, έχετε κάποιο χάρισμα, το χάρισμα ίσως της τύχης, το χάρισμα της ενόρασης ίσως, το χάρισμα του ενστίκτου, ό,τι σημαίνει για τον καθένα. Εντάξει, και αυτό είναι που σας βοηθάει. Το τρίτο είναι οι αιτίες. Ποιες είναι οι αιτίες που έρχονται και σας φοβίζουν, και μάλιστα εδώ πέρα έχουμε έναν βασιλιά ξυφών. Okay. Άντρες, αρσενικές ενέργειες, εξουσία, ίσως έχετε θέματα με την εξουσία, ίσως σας δυσκολεύουν κάποια πράγματα, μπορεί να είναι ένας πατέρας εδώ πέρα, δύσκολος, ιδιαίτερος, μπορεί να έχετε θέματα με τον νόμο, με δικαστήρια, γενικά με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα τίτλο ή μια εξουσία, διότι επίσης εδώ είναι και μια δήλωση ότι εγώ κρατάω το μαχαίρι και έχω τη δύναμη του να παίρνω αποφάσεις. Βέβαια, να πάρω και μια άλλη αποτύπωση, εδώ μιλάει και για δικαιοσύνη. Εντάξει, δεν είναι κακή κάρτα, μιλάει όμως για δικαιοσύνη, δίκαια πράγματα. Εντάξει, σου λέει, οκ, okay, ναι, σε στεναχώρησα, σου είπα, σου έκανα, αλλά είμαι δίκαιος, είμαι αληθινός. Αυτό όμως, επειδή έχει αρκετή δύναμη εδώ πέρα, συνδέεται λίγο και με τον Άρη και έχει να σας πει ότι και εσείς, για αυτό το διάστημα, ελάτε, συντονιστείτε με τις δικές σας τις αλήθειες. Πάλι λοιπόν ένα άλλο καθρέφτισμα εδώ πέρα, να δούμε το καθρέφτισμα, το οποίο είναι το 8 πεντάκτημα, το οποίο έχει να κάνει με τα χρήματα, έχει να κάνει με το ταξίδι, έχει να κάνει με την κίνηση, έχει να κάνει με το κάρμα, έχει να κάνει με το αίτιο, με το ιδιαίτερο και πού πηγαίνουμε και πώς μπορώ να αποκτήσω εγώ τη δύναμή μου και να την πάρω πίσω τη δύναμή μου. Και κυρίως σε θέματα χρημάτων, δηλαδή να σας πω κάτι. Αν δεν έχεις χρήματα, τι δύναμη να έχεις.
Μήπως αυτή η κοινωνία έχει χτιστεί στη δύναμη των πολλών χρημάτων και όποιος έχει τα πολλά χρήματα έχει και τις άκρες. Έχει μια αλήθεια αυτό. Ναι, έχει μια αλήθεια αυτό. Και είναι αυτό που φοβάστε και εσείς. Όμως, αυτό το οποίο σημαίνει εδώ είναι ότι δεν σημαίνει ότι όλα μπορεί να είναι αρνητικά. Συνεχίζουμε. Ποιες είναι οι σκέψεις σας? Ποιες είναι κυρίως οι σκέψεις σας? Ποιες σκέψεις σας έρχονται? Και έχουμε έναν υπότι εδώ, έναν υπότι μπαστούνι. Θέλετε να ξεκολλήσετε, να φύγετε, να προχωρήσετε. Ό,τι έχει κολλήσει για εσάς εδώ στο παρελθόν, ό,τι και να είναι, θέματα σχέσεων, θέματα συνεργασιών, επαγγελματικά, θέλετε να ξεκολλήσετε και να προχωρήσετε. Είστε διατεθειμένοι, διατεθειμένες να αλλάξετε μέχρι και τόπο. Αν δεν είναι στο πρόγραμμά σας να αλλάξετε τόπο, είναι στο πρόγραμμά σας να θέλετε να αλλάξετε εσείς. Και ο Άρης, γιατί τώρα εδώ έχουμε λοιπόν μία, δύο κάρτες ενεργειακές, οι οποίες είναι, δηλαδή είναι με φωτιά, που σημαίνει ενέργεια, όπου ο Άρης σας φορτίζει έντονα να εξισορροπήσετε τα πράγματα, δίκαια πράγματα, αλλά να προχωρήσετε. Έτσι, αυτό είναι το κλειδί σας. Πάμε τώρα να δούμε τι συμπεράσματα βγάζουμε από όλα αυτά εδώ πέρα, τα οποία λέμε. Και έχουμε λοιπόν μία πολύ όμορφη κάρτα, η οποία είναι ο ήλιος. Όλα γίνονται για την ευτυχία. Όλα γίνονται ώστε εσείς, και εδώ φυσικά εννοείται ταιριάζει πάρα πολύ ο ήλιος με τον Άρη, διότι έχει ένταση, έχει ενέργεια, έχει φωτιά, έχει δύναμη, έχει πάθος. Και βεβαίως εσείς αυτό που αναζητάτε, το συμπέρασμα είναι ένα, η ουσία είναι μία. Όχι ότι δεν υπάρχει αθανασία, ναι, οκ. Okay. Η ουσία είναι εδώ ότι εσείς αναζητάτε τη χαρά, θέλετε χαρά, θέλετε ζεστασιά, θέλετε αγάπη, θέλετε ευτυχία, ολοκλήρωση. Πολύ ωραία. Το επόμενο είναι, ποιο είναι το επόμενο βήμα που θα χρειαστεί ίσως εσείς να κάνετε? Το επόμενο βήμα, φίλες και φίλοι, που έρχεται, είναι λοιπόν ένας βασιλιάς κουπάτος. Ο κουπάτος βασιλιάς έχει κάποιες ποιότητες ιδιαίτερες. Οι ιδιαίτερες ποιότητες του είναι ότι μπορεί, το συμπέρασμα είναι ότι μέσα από το ένστικτο, ή πολλές φορές υπάρχουν και, ναι, και άντρες και αγόρια τα οποία είναι που λέμε καλά παιδιά. Ναι, υπάρχουν και άνθρωποι που μπορεί να είναι εκεί για σας για να σας βοηθήσουν. Υπάρχουν επίσης, ο βασιλιάς σημαίνει και ωριμότητα, σημαίνει και ένστικτο και διέστηση και προχωράμε προς το μέλλον. Και το συμπέρασμα είναι ένα πολύ θετικό συμπέρασμα γενικά για εσάς. Είναι πολύ καλό, πολύ θετικό. Ποιες είναι οι εκπλήξεις που μπορεί να περιμένετε γενικότερα στο επόμενο διάστημα που χρειάζεται εσείς να δώσετε προσοχή? Και έχουμε λοιπόν έναν ακόλουθο πεντάκτηνο. Καλά νέα. Καλά επαγγελματικά νέα. Ίσως συμφωνίες, συμβόλαια, υπογραφή συμβολαίων, τύχη. Εδώ μπορεί να σημαίνει επίσης και τύχη σε θέματα χρημάτων, τυχερά παιχνίδια, τζόγος. Δεν είναι ότι θα προσέχει, προσοχή, προσοχή, προσοχή. Δεν είναι ότι θα πάει να παίξετε όλα σας τα λεφτά. Χρειάζεται ρέγουλα εδώ. Εντάξει, λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ποιες είναι οι εκπλήξεις που μπορεί να σας περιμένουν το επόμενο χρονικό διάστημα και χρειάζεται να προσέξετε. Α, τρία κούπα. Οκ, okay, το τρία κούπα είναι καλό. Για να δω και κάτι άλλο. Έχουμε λοιπόν μία ισορροπία γενικότερα δυνάμεων από ό,τι βλέπω. Τα έχετε ζυγίσει. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το δύο μπαστούνι που ζυγίζει τα πράγματα. Και επειδή όντως είμαστε σε ρήξιμο ζυγού αυτή τη στιγμή, έχουν έρθει ένα-δύο πεντάκτηνα, έχουν έρθει ένα-δύο αυτή τη στιγμή κούπες, έχουν έρθει ένα-δύο όσον αφορά ξύφη και ένα-δύο ενεργειακά. Και ο ήλιος, ο οποίος είναι μεγάλη αρκάνα βεβαίως, και είναι το κεντρικό σημείο, ας το πούμε. Το τρία κούπα είναι από τις θετικές κάρτες, σημαίνει χαρά και ευτυχία. Άνθρωποι, χαρά, ευτυχία, φίλοι, άνθρωποι που με αγαπάνε. Άνθρωποι που τους αγαπώ, με αγαπάνε και με καταλαβαίνουν. Είναι πολύ αισιόδοξο και πάρα πολύ καλό. Και το τελευταίο είναι το αποτέλεσμα. Τι αποτέλεσμα να περιμένω γενικότερα από όλη αυτή την περίοδο? Α, είναι το δύο ξυφών. Οκ. Okay. Υπερισχύει λοιπόν τώρα, για να δω, υπερισχύουν τα ξύφη. Για να δω. Ένα, δύο, τρία, ναι. Υπερισχύουν τα ξύφη που σημαίνει αποφάσεις. Ξεκάθαρο. Σε ό,τι σας προβληματίζει είναι θέμα αποφάσεων εδώ. Βγαίνω από τυχόν δυσκολίες που μπορεί να έχω σε θέματα τι να αποφασίσω, δεν βλέπω να αποφασίσω, δεν καταλαβαίνω τι να αποφασίσω, δεν ξέρω πού να πάω, δεν ξέρω τι να αποφασίσω, πού να πάω. Εδώ είναι ξεκάθαρο το μήνυμα, το συμπέρασμα είναι, το αποτέλεσμα είναι πάρε απόφαση, πάρτε αποφάσεις, αποφασίστε και τολμήστε και προχωρήστε.
Αυτό είναι και το κεντρικό νόημα. Ωραία λοιπόν φίλες και φίλοι, αυτό ήταν και το δεύτερο ρηξιματάκι μας. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε στο επόμενο, να το μαζέψω εγώ, στην τρίτη πυραμίδα. Είπαμε κάνουμε την ενεργειακή πύλη του Σεπτεμβρίου, Άρης στον Ζυγό, 15-9 μέχρι 30-10, στην μηδενική μοίρα. Εδώ, αυτή είναι η τρίτη πυραμίδα. Ιδιαίτερη, έχει φως πάνω της, είναι μπλε, θα μπορούσα να πω ότι είναι φανταστική, εξωκοσμική, έχει μια ιδιαίτερη αίσθηση γενικότερα, για όσους επιλέξατε εσείς την τρίτη επιλογή. Και πάμε λοιπόν να δούμε τι έχουμε για την τρίτη μας επιλογή. Να ανακατέψω λίγο. Ωραία. Ας κάνουμε την πυραμίδα μας. Ας πάρω την κορυφή και ξεκινάμε. Νούμερο 1. Τι είναι σημαντικό σαν κατάσταση γεγονός εσείς να γνωρίζετε? Εδώ ναι. Είναι το 5 μπαστούνι. Οκ. Το 5 μπαστούνι μας μιλάει για κίνηση. Συγγνώμη. Μιλάει για κίνηση, μιλάει για προχώρημα, μιλάει για προσαρμογή, μιλάει όμως ότι έχω δύναμη. Έχω αντοχή. Κυρίως καταστάσεις αφορούν εδώ πέρα, που μπορεί αυτές οι καταστάσεις για το επόμενο ίσως διάστημα να απαιτηθεί η αντοχή σας, η μαχητικότητά σας και το πείσμα σας σε όλα αυτά τα οποία έρχονται. Και έρχεται ένα 3 μπαστούνι, το οποίο μιλάει για συμφωνίες, μιλάει για χαρά, μιλάει για σχέδια για το μέλλον, που σημαίνει ότι έχουμε ένα καλό καθρεφτισμα εδώ, δηλαδή είναι τις ίδιες κατηγορίες, τις ίδιες ενέργειες ας το πούμε. Θα χρειαστεί όμως από σας κάποιος κόπος. Αλλά το καθρέφτισμα είναι πολύ θετικό και το καθρέφτισμα παίζει ρόλο, διότι έρχεται να ενισχύσει αυτή την ενέργεια και να πει τι χρειάζεται κατά κάποιο τρόπο να κάνεις για να προχωρήσεις και τι να περιμένεις στο επόμενο διάστημα. Αιτίες. Για να δούμε εδώ. Αιτίες. Αιτίες λοιπόν οι οποίες είναι. Έχουμε και ένα άλλο πεντάρι. Εδώ έχουμε άλλους συνδυασμούς. Εδώ έχουμε ένα πέντε λοιπόν. Ναι, εδώ η αιτία είναι η θλίψη. Στεναχώρια βλέπω εδώ, θλίψη, δυσκολίες, δεν περνάτε καλά, συναισθηματικός πόνος, υποφέρετε. Για να δω το καθρέφτισμα εδώ, τι έρχεται να ενισχύσει ή να ατονίσει, και έρχεται ο ήλιος. Μπορείτε να ξεπεράσετε αυτή τη στεναχώρια και τη θλίψη που περνάτε στο διάστημα ή θα περάσετε στο διάστημα, είστε σε μια περίοδο αρκετά περίεργη, μπορείτε να την περάσετε με τον ήλιο, ζεστασιά. Να αλλάξετε την ενέργεια, να την μεταμορφώσετε αυτή την ενέργεια και να γίνει ήλιος, φωτεινός, ζεστός, δυνατός. Και φυσικά εννοείται εδώ με ότι μιλάμε και για αλήθειες, έτσι μιλάμε, να φωτίσουν οι αλήθειες, να βρείτε την αισιοδοξία, τη χαρά σας και τι σας κάνει χαρούμενος, χαρούμενες. Θα μου πείτε, μα εγώ είμαι χαρούμενος ή χαρούμενη όταν την έχω κοντά μου και τώρα δεν την έχω και τι μου λες εσύ. Okay, εντάξει, δεν είναι όμως το μοναδικό κριτήριο στη ζωή. Δεν είναι μονόπατα όλα τα πράγματα, δηλαδή δεν είναι μόνο προς τη μία κατεύθυνση. Είμαστε πολύπλευρα όντα, οπότε μας κάνουν πολλά πράγματα χαρούμενους. Εντάξει, το λέω έτσι γενικά. Συνεχίζουμε λοιπόν και λέμε τώρα ποιες είναι οι σκέψεις και οι αντιλήψεις. Για να δούμε εδώ. Οι σκέψεις και οι αντιλήψεις, μάλλον αυτό που το οποίο σκέφτεστε, σκέφτεστε αρκετά, πάρα πολύ. Και εδώ αυτή η σκέψη σας τρώει πολλή ενέργεια και απαιτεί πολλή ενέργεια. Βέβαια, εδώ σημαίνει να ξεκινήματα κιόλας. Εδώ είναι ο ακόλουθος μπαστούνι, και ο ακόλουθος μπαστούνι έρχεται να συμπληρώσει εδώ το puzzle και να μας πει ότι κοίταξε να δεις, όλα καλά, όλα ωραία, αλλά βάλε δύναμη, πάρε δύναμη εσωτερική, χρειάζεται αρκετή ενέργεια για να μπορέσεις να βρεις την ευτυχία σου, να βγεις από τη θλίψη και να φτάσεις στον ήλιο να σε φωτίσει. Για να δούμε λοιπόν το επόμενο, είναι ποια είναι τα συμπεράσματα γενικά. Ποιο είναι ένα γενικό συμπέρασμα το οποίο έχουμε εδώ και έχουμε το 5, συγγνώμη, έχουμε τον Ιεροφάντινα. Ένα άλλο πεντάρι. Έχουμε αυτή τη στιγμή 3 πεντάρια. Φίλες και φίλοι, έχουμε 3 πεντάρια. Δείτε με ποιο τρόπο εσείς συντονίζεστε. Δρόμο ζωής, ψυχής, έχετε γεννηθεί, είναι το 5, κάτι είναι το 5, αριθμός προμένου, ό,τι είναι για τον καθένα. Κάτι σημαίνει. Αυτό σημαίνει δύναμη, αυτοπεποίθηση, προχωράω,
Ξέρω που θα πάω, γνωρίζω, έχω γνώσεις, δεν μασάω, δεν με βάζει τίποτα κάτω. Είναι το ζώδιο του Ταύρου, σημαίνει έχω όλο το πείσμα και τη δύναμη του ζωδίου του Ταύρου για να έρθουν στην επιφάνεια οι αλήθειες και να προχωρήσω με την αλήθεια μου και τη δύναμή μου. Εντάξει. Ποια είναι τα επόμενα βήματα, φίλες και φίλοι? Τα επόμενα βήματα λοιπόν είναι πολύ ωραίο. Ένας άσος μπαστούνι. Πολύ ενέργεια. Πολύ δύναμη. Πολλές ενέργειες εδώ πέρα. Πολλά μπαστούνια τώρα. Οπα. Το συγκεκριμένο ρίξιμο λοιπόν έχει πολλή ενέργεια, πολύ μπαστούνι, ενέργεια του Άρη, ας το πούμε, του πλανήτη Άρη που δίνει όλη αυτή την ένταση, το καινούριο. Το καινούριο. Εσείς λοιπόν της τρίτης επιλογής λέει το καινούριο ξεκίνημα. Κάτι καινούριο, τόλμησε κάτι καινούριο σε όλα τα επίπεδα, δεν θα χάσεις, κάτι καλό υπάρχει εκεί. Ποιες είναι οι εκπλήξεις που μπορεί να έχεις? Οι εκπλήξεις που μπορεί να έχεις είναι ναι, να μην μπορείς να αποφασίσεις. Δεν μπορείς να αποφασίσεις. Δυσκολεύεσαι να πάρεις απόφαση. Και δεν βλέπεις ποια είναι η αλήθεια. Δυσκολεύεσαι να δεις την αλήθεια. Να πάω εκεί, να πάω εδώ, να κάνω αυτό, να κάνω εκεί, να φύγω, να μείνω, να κάνω. Αυτή είναι η δυσκολία σου. Και το επόμενο, αυτή είναι η έκπληξη, δηλαδή η δυσκολία, ας το πούμε, και το επόμενο είναι ένα αποτέλεσμα γενικότερα της κατάστασης, για να δούμε εδώ, η οποία, μάλιστα, είναι μία βασίλισσα, πολύ δυνατή, μία βασίλισσα κουπάτη. Η κουπάτη βασίλισσα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο, είναι πολύ αγαπητή, πολύ δημοφιλής, έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να μπορεί να προσεγγίζει τους ανθρώπους, να την αγαπάνε. Σαν να σας μιλάει λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι η αγάπη. Το αποτέλεσμα είναι το συνέστημα. Το αποτέλεσμα είναι να θεραπευτείτε, γιατί αυτή κρατάει, είδατε, κρατάει το σύμβολο. Που σημαίνει ότι και γνωρίζει και κατέχει και έχει ενέργεια και έρχεται η ενέργεια από πάνω εδώ και διαπερνάει όλο της το σώμα και υψώνει το κύπελο που σημαίνει ότι γνωρίζει πολύ καλά και το λέει ότι κοίταξε, γνωρίζω τι χρειάζεται να κάνω και προχωράει λοιπόν με τις αλήθειες της, με τη δύναμή της και γίνεται και ευτυχισμένη κιόλας θα έλεγα εδώ επειδή αφορά και άντρες και ευτυχισμένο θα έλεγα. Ή μπορεί να βρεθεί για έναν άντρα μια γυναίκα να τον κάνει ευτυχισμένο και να τον γεμίσει δηλαδή. Παρ' όλα αυτά όμως φίλες και φίλοι, εδώ είναι ένα στρώσιμο το οποίο έχουμε αρκετά πεντάρια που σημαίνει αρκετές δυσκολίες και εναλλαγές, αρκετά εμπόδια. Έχετε όμως όλη τη δυναμική να αποφασίσετε, να βγείτε, να κάνετε νέα ξεκινήματα, αυτοπεποίθηση και με τη βασίλισσα εδώ πέρα να προχωρήσετε και να πετύχετε με το ένστικτο. Πολύ ωραία λοιπόν. Και πάμε τώρα και στο επόμενο το ρίξιμο μας. Στην τέταρτη επιλογή, ένα λεπτό μόνο να τα μαζέψω. Λιγάκι. Τέταρτη επιλογή λοιπόν που έρχεται είναι η επόμενη πυραμίδα που είναι αυτή που επέλεξα και εγώ. Είναι αυτή εδώ πέρα, η κρυσταλλική, ας το πούμε, πυραμίδα. Δείτε τι εδώ. Με το συμβολάκι στην άκρη, όλα παίζουν ρόλο. Ωραία, λοιπόν, για να αρχίσω εγώ λίγο να ανακατεύσω, να ανακατεύω, ναι, για να πάμε στην τέταρτη επιλογή. Ωραία, οπ, έχουμε εδώ αρκετή ενέργεια. Μάλιστα, πετάγονται εδώ κάρτες, χαμός γίνεται, πετάγονται στον αέρα. Ωραία, ωραία, ωραία. Οκ. Okay. Υπάρχει και ένταση εδώ. Είμαστε σε ένταση. Έχουμε ένταση. Ναι, υπάρχει μια ένταση εδώ, αλλά υπάρχει και μια ορμή όμως. Υπάρχει και μια κινητικότητα εδώ. Ωραία. Κόβω. Και ξεκινάμε λοιπόν να πούμε ποιο είναι το σημαντικό για τον άνθρωπο εδώ πέρα, για εσάς, καταστάσεις, γεγονότα ή άνθρωποι δηλαδή, τι είναι σημαντικό. Και το σημαντικό είναι ένα τρία ξυφών. Το σημαντικό είναι να μην σας πάνε τα νεύρα. Το σημαντικό είναι εδώ πέρα, το τρία ξυφών είναι να μην σας πληγώνουν. Το σημαντικό εδώ είναι το τρία ξυφών, γιατί το τρία ξυφών είναι από τις δύσκολες κάρτες στα ταρό, έχει αρκετό πόνο. Είναι ότι έχετε περάσει αρκετό πόνο και στο παρελθόν και λέτε φτάνει πια. Φτάνει ρε παιδιά. Τι θα γίνει, πού θα πάει όλο αυτό. Για να δούμε όμως το καθρέφτισμα, γιατί έτσι σκέτο δεν μας λέει και πολλά πράγματα. Για να δούμε εδώ.
Το καθρέφτισμά του, μάλιστα, είναι μια άλλη αποτύπωση, είναι μια βασίλισσα ξυφών, η οποία έρχεται και μιλάει για δύναμη. Η οποία όμως έρχεται και έχει δύο αποτυπώσεις. Η βασίλισσα ξυφών μπορεί να είναι πολύ δυνατή, μπορεί να γίνει όμως και πολύ κακιά. Σημαίνει ότι αρκετές από εσάς έχετε βιώσει, ίσως από γυναίκα, δύσκολες καταστάσεις σε οποιοδήποτε επίπεδο. Δεν σημαίνει ότι είναι μόνο ευθεία, δηλαδή έρχεται και σας αντιμετωπίζει πρόσωπο με πρόσωπο, μπορεί να είναι και καταστάσεις πισόπλατες. Εδώ τώρα έχει να κάνει αρκετά με ζώδια του αέρα, ανακατεύονται ζώδια του αέρα δηλαδή, δίδυμοι, υδροχόοι και ζυγοί βεβαίως, αλλά αυτή η γυναίκα παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, διότι έρχεται και ενισχύει αυτό το δύσκολο τοπίο κάποιοι από εσάς, από εμάς να το πω έτσι, περνάμε ή περνάτε. Βέβαια από την άλλη, μας λέει εδώ πέρα, γιατί ένα σημείο κλειδί, δεν στην αλήθεια, δεν στην πραγματικότητα. Και να είσαι πρακτικός, πρακτική, στο πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση και το τι θα γίνει. Okay. Πάμε να δούμε αιτίες γενικότερα. Αιτίες των πραγμάτων. Okay, λοιπόν, μάλιστα. Εδώ είναι ο τροχός της τύχης. Η αιτία είναι το κάρμα. Η αιτία είναι ότι αυτές τις καταστάσεις έπρεπε να τις βιώσεις ή να θα τις βιώσεις προκειμένου. Ναι, μιλάω λίγο διφορούμενα, να το εξηγήσω λιγάκι εδώ. Εδώ επειδή είναι μια καρμική κάρτα, σημαίνει και με την ενίσχυση τώρα του Άρη στο ζώδιο του ζυγού, θέματα δικαιοσύνης έρχονται στο προσκήνιο, θέματα αδικίας ή δικαιοσύνης, είναι όμως καρμικά μαθήματα τα οποία έπρεπε να γίνουν για να τα μάθεις. Ναι, υπάρχει ένα παρελθόν εδώ. Υπάρχει μια κατάσταση από το παρελθόν. Ή μια κατάσταση η οποία έρχεται από παρελθόν, κάτι έχει δημιουργηθεί, όχι ίσως και εντάξει, έχει δημιουργηθεί, είναι κάτι, και έρχεται και εντείνεται αυτό το διάστημα μέχρι τις 30 δεκάτου. Και χρειάζεται την προσοχή. Την προσοχή μας. Για να δούμε την επόμενη αιτία που έρχεται και ενισχύει το 7, βέβαια. 7, άλλο καρμικό εδώ. 7 κούπες. Επιθυμίες. Έχεις πολλές επιθυμίες, έχουμε πολλές επιθυμίες, πολλά πράγματα, πολλά όνειρα που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε, πολλές ιδέες, πολλή φαντασία. Πρόσεξε όμως τους ανθρώπους που έρχονται και σου υπόσχονται τον ουρανό με τα άστρα. Αυτό πρόσεχε. Κατά τα άλλα, μπορείς να τα καταφέρεις. Ναι, μπορείς να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου μέσα από ιδιαίτερες, μέσα από το κάρμα. Το καλό κάρμα είναι αυτό το οποίο θα σε βοηθήσει και θα σε ευλογήσει. Οκ, okay, ωραία. Ποιες είναι οι σκέψεις λοιπόν, σκέψεις, ιδιαίτερες σκέψεις που έρχονται. Ω, θάνατος εδώ, έτσι είναι. Όχι, είναι ο διάβολος, συγγνώμη, νόμιζα ότι ήταν ο θάνατος, είμαι μπερδεύτηκα. Είναι ο διάβολος, είναι μια ιδιαίτερη αποτύπωση εδώ στις Αιγυπτιακές Ταρό. Λοιπόν, θέματα κυρίως, μάλιστα. Τι μου έρχεται φλασιά να σας πω. Γίνεστε διαόλια. Γινόμαστε διαόλια, δηλαδή με την έννοια ότι όταν μας σπάνε τα νεύρα ή όταν λες θα είμαι ήρεμος 1, θα είμαι ήρεμος 2, θα είμαι ήρεμος 3, 4, ας το κάνω πια δηλαδή, δεν αντέχω κι εγώ, άνθρωπος είμαι που λένε και ξεσπάω και γίνεστε διαολάκι. Το διαολάκι εδώ όμως έχει δύο αποτυπώσεις. Η μία αποτύπωση είναι εμπόδια, φοβάστε τα εμπόδια, φοβάστε τους ανθρώπους, φοβάστε, γνωρίζετε για τις καρμικές καταστάσεις, το νιώθετε και τις φοβάστε και λες, ρε παιδί μου, κάρμα, μοίρα, πεπρωμένο, όλα αυτά είναι δύσκολα, περίεργα αυτά. Από την άλλη όμως, επειδή είναι και ο εγώκερος εδώ, έχει να μιλήσει και να πει αντοχές, σθένος, κύρος, δύναμη και φιλοδοξία. Και προχώρα, λέει εδώ πέρα, και προχώρα παρόλες αντικσότητες, διότι ναι, θα αντιμετωπίσεις εμπόδια, είναι εκ των πραγμάτων αυτά. Γιατί είναι η καρμική κάρτα, η αιτία που έχει πέσει, και οι σκέψεις πρέπει λίγο επίσης να γίνουν και λίγο πιο θετικές, να γίνουν πιο χαλαρές. Στο επόμενο λοιπόν, ποιο είναι το συμπέρασμα. Το συμπέρασμα, φίλες και φίλοι, είναι το 7 πεντάκτημα. Επειδή πέφτει εδώ σε αυτή τη γραμμή, σημαίνει χρήματα. Σκέφτεστε τα χρήματα, σκεφτόμαστε τα χρήματα, πώς θα φέρουμε περισσότερα χρήματα στη ζωή μας, οικονομικές ανέσεις, ύλη, είναι θεμητό, ναι. Εδώ λέει όμως, γιατί έχει βγει πάλι το 7 εδώ, που σημαίνει ευλογίες, πολλές ευλογίες, σημαίνει θεϊκή προστασία,
σημαίνει σύνδεση, χαρίσματα κτλ. Με τα χαρίσματά σας λοιπόν θα φέρετε το χρήμα. Θα μου πείτε τι χάρισμα εννοείς. Το χάρισμα σου με τις ηθοποίες, το καλλιτεχνικό χάρισμα. Το χάρισμα, ξέρω εγώ, της σκέψης, το χάρισμα της επιχειρηματικότητας, το χάρισμα του να φτιάχνω κάτι, το χάρισμα του να πιάνω με τα χέρια μου, γιατί εδώ έχει γη που σημαίνει με τα χέρια μου πλάθω πράγματα για να τα δημιουργήσω. Και γίνομαι και διάσημος εδώ και φέρνω και χρήμα, φέρνω και φράγκα εδώ. Και λέμε μετά, α, αυτός είναι διαολάκι, αυτός είναι διάολος, τα καταφέρνει. Εντάξει, πάμε στο επόμενο. Στο επόμενο λοιπόν είναι το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι μία βασίλισσα πεντάκτηνο χρήμα. Βοήθειες εδώ σημαίνει μία γυναίκα η οποία μπορεί να έρθει ως βοήθεια και να σας βοηθήσει στην αναζήτηση γενικότερα του χρήματος και μιλάμε για ζώδια γης, για να δω και κάτι άλλο, συγγνώμη, επιτρέψτε να δω λοιπόν. Εδώ υπάρχει λοιπόν μία αντιπαλότητα με ζώδια του αέρα, αλλά υπάρχει μία υποστήριξη κυρίως από ζώδια γης. Γη, γη, και επειδή εδώ είναι εγώ καιρός και εδώ σημαίνει γη. Και Κρόνος βέβαια, και Κάρμα και τα λοιπά. Άρα υπάρχει μία γραμμή, μία στη σπονδυλική στήλη, ας το πούμε εδώ, στη στήλη αυτή, που σημαίνει στήριξη και οικονομική. Άρα σας ενδιαφέρουν τα χρήματα, η ύλη, η αναγνώριση. Ωραία λοιπόν, αυτό είναι καλό. Ποιες είναι οι εκπλήξεις όμως στη διαδρομή αυτή, που έρχονται και έρχεται, 3, 7, 21 λοιπόν, έρχομαι ένα άλλο 7 εδώ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. 7 μπαστούνι, 7 μπαστούνι, 7 πεντάκτηνο και 7 κούπα. 3 διαφορετικές αποτυπώσεις. Οι ευλογίες έρχονται μέσα από 3 διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με τον άνθρωπο. Όμως η κάθε ευλογία έχει και μία πρόκληση. Έτσι είναι δυστυχώς. Έχει και προκλήσεις. Η πρόκληση της πνευματικής ενέργειας, της ενέργειας γενικότερα, η πρόκληση της ύλης, εδώ η πρόκληση του επίσης αμήνομαι και υπερασπίζομαι τον εαυτό μου και η πρόκληση της πραγματικότητας. Ωραία, αυτές είναι οι εκπλήξεις, αυτή είναι η έκπληξη γενικότερα, που εδώ σημαίνει ναι, στα ξαφνικά μπορεί να βρείτε κάποιο εμπόδιο μπροστά σας. Σαν γεγονότα κυρίως, που πρέπει να υπερασπιστείτε τη θέση σας, τις απόψεις σας με ενέργεια και με δύναμη και ας κάποιοι άνθρωποι παρεξηγηθούν. Και στο επόμενο είναι ένα αποτέλεσμα, φίλες και φίλοι, που είναι πολύ καλό. Έχουμε εδώ έχουμε πολλά καθρεφτίσματα. Έχουμε ένα άλλο τριάρι εδώ. Είναι το 3 μπαστούνι. Το αποτέλεσμα είναι πολύ θετικό. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό, είναι επιτυχία. Με την ενέργειά σας, με τη δύναμή σας, εδώ έχουμε ένα 3. Αυτό είναι σαν να μιλάμε μια μεταμόρφωση. Δηλαδή, ξεκινάμε δύσκολα, ξεκινάμε περίεργα, με περίεργες ενέργειες, με δύσκολες ενέργειες. Και καταλήγουμε όμως σε καταστάσεις πολύ καλές και πάρα πολύ θετικές και επιτυχίας κιόλας. Χάρη στη δική σας ενέργεια και τη δική σας αφοσίωση και τη δική σας, να το πούμε έτσι, όχι έμπνευση, ένταση και δυναμική θα έλεγα για το επόμενο διάστημα. Ωραία, τα μαζεύω και μισό λεπτό να κάνουμε και το σφράγισμα, το κλείσιμο, είναι σαν να έχουμε ένα άνοιγμα πύλης με αυτή την κάρτα, να φέρω αυτή την κάρτα εδώ, ένα άνοιγμα πύλης και μετά να πάμε και σε ένα κλείσιμο της πύλης και κλείσιμο γενικότερα του σφραγίσματος αυτού του ρήξηματος και να κλείσουμε και το βίντεο μετά. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι έχουμε. Αχα, όπα, ναι, έχουμε. Εδώ έχουμε τον πελαργό, που σημαίνει μην τρέχεις, δεν χρειάζεται να τρέξεις, περίμενε με υπομονή. Γι' αυτό έχουμε μια πολύ όμορφη εικόνα που δείχνει ότι αυτή εδώ πέρα η πριγκίσπισσα υφαίνει αυτό το μανδύα, αυτή τη σημαία, αυτή τη φορεσιά, οτιδήποτε και αν αυτό, γιατί βλέπω εδώ ότι κάτι σαν να κάνει σαν έναν αετό, ας το πούμε, που με υπομονή. Δεν βιάζεται και λίγο το κεντάει που λένε μέχρι στο τέλος, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή θα ολοκληρωθούν όλα τα σχέδια και ό,τι χρειάζεται να γίνει.
Αυτά ήταν, φίλες και φίλοι. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Μην ξεχνάτε εγγραφή, like και φυσικά εννοείται πατάτε για το καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποίησεις. Σας ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη ξανά. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα.